Ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Δυστυχώς θα σας μιλήσω από κειμένου, γιατί θέλω να πω αρκετά πράγματα. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να σας περιγράψω το σκεπτικό με το οποίο καταλήξαμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο και να περιγράψω επίσης και το όραμα, το αναπτυξιακό πρόταγμα το οποίο υπάρχει πίσω από τον αναπτυξιακό νόμο. Θα πω λοιπόν πάρα πολύ ελλειπτικά και πολύ σχηματικά 4 ενότητες. Το ένα είναι να δούμε λίγο το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο αναπτυξιακός νόμος, κάτι λίγο επίσης για την ελληνική οικονομία και μετά να δούμε το όραμα του νέου αναπτυξιακού νόμου και τις καινοτομίες τις οποίες φέρνει ο συγκεκριμένος νόμος στη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του νόμου, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα επανέλθουμε σε αυτό. Αρχίζω λοιπόν έτσι μια περιγραφή έτσι πολύ σύντομη του διεθνούς πλαισίου για να έχουμε μια εικόνα. Τελευταία 20 ετία χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντικές ανακατατάξεις στο διεθνές οικονομικό τοπίο, με αποτέλεσμα ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Στην καρδιά αυτού εδώ του νέου διεθνούς καταμερισμού εργασίας έχουμε την αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου μέσα σε λίγα χρόνια, από το 2000 μέχρι το 2014, από 27% που είχαν τις παγκόσμιες προστιθέμενες αξίες στη μεταποίηση από το 2000, στο 2014 έφτασε στο 50%. Το οποίο πρέπει να καταλάβουμε ότι σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή και τεράστια αλλαγή των δεδομένων για τις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα και λίγο πριν από το 2000 είχαν αποφασίσει λίγο πολύ ότι θα μεταφέρουν, θα γίνει η παραγωγή, θα μεταφερθεί η παραγωγή σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Πιθανόν να έχετε ακούσει την έκφραση, η Κίνα θα γίνει το παγκόσμιο εργοστάσιο κλπ. Αυτά έχουν αλλάξει. Έχουν συνειδητοποιηθεί ότι αυτά είναι προβληματικά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού εδώ του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητά της, κυρίως αναφέρομαι με τους βασικούς ανταγωνιστές της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας και κυρίως της Ηνωμένες Πολιτείες. Και στα πλαίσια αυτά συντάσσει αυτό το Ευρώπη 2020, ένα αναπτυξιακό πλαίσιο στρατηγικής, που έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Την έξυπνη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην γνώση και την καινοτομία, την διατηρήσιμη ανάπτυξη που θα προωθεί την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική οικονομία, και το τρίτο, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση, κοινωνική και εδαφική συναχή. Παράλληλα, με ευρωπαϊκές εκθέσεις οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται η τεράστια σημασία για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή ότι κάποιο διάστημα έχει αποφασιστεί η μεταφορά της βιομηχανίας εκτός, αυτό τώρα υπάρχουν δεύτερες σκέψεις γύρω από αυτό. Να πω λίγο τώρα στο πολύ σύντομα, προφανώς δεν είμαι ο καταλληλότερος, να πω δύο λόγια για την ελληνική οικονομία σήμερα. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε 7 χρόνια συνεχούς ύφεση, τα έχετε ακούσει 500 φορές αυτά, 25% μείωση του ΑΕΠ, να τα θυμίσουμε, και ανεργία η οποία είναι κυμαίνεται, είναι πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή γύρω στο 25%, 1.300 κλπ. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και σε αυτό. Πού οφείλεται? Μέρος ερμηνείας αυτής της εικόνας έχει αποδοθεί στις αδυναμίες του μοντέλου ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, το οποίο στηρίζονταν υπερβολικά στην κατανάλωση και στις χαμηλότερες τραπεζικές πιστώσεις, ιδίως από τράπεζες του εξωτερικού, μετά την είσοδο όμως στο ευρώ. Το μοντέλο αυτό οδήγησε στην υπερχρέωση της χώρας, αλλά και στην υποβάθμιση της σημασίας των παραγωγικών επενδύσεων. Τα τελευταία 6 χρόνια υπήρξε μια αποεπένδυση, η οποία είναι τεράστιας κλίμακας. Προκειμένου να υπάρξει επαναφορά του παγίου κεφαλαίου της ιδιωτικής οικονομίας στα επίπεδα του 2009, μπορούμε να εκτιμήσουμε, ότι εκτιμούμε μάλλον, εκτιμήσαμε, ότι πρέπει να υπάρχουν να γίνουν επενδύσεις τάξης των 79 δις. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που συνήθως ακούγεται 100 ή και 120 δις, και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο είναι χαμηλό είναι ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το χαμηλό ΑΕΠ το οποίο υπάρχει σήμερα και όχι όπως υπολογίζεται στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή με τα 100 και 120, με το ΑΕΠ όπως ήταν πριν από την κρίση.
Το σίγουρο είναι ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο, είτε είναι 79 δις, είτε είναι 100, είτε 120 δις, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί με χρήματα τα οποία θα έρθουν από το δημόσιο. Το απαιτούμενο κεφάλαιο αυτό είναι υποπολαπλάσιο των πόρων του ελληνικού δημοσίου, της τάξης των 20 δις στην καλύτερη περίπτωση. Άρα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει μια ανάπτυξη από την πλευρά και να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις, που είναι ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί ουσιαστικά αυτό εδώ το κενό. Επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν είτε ενδογενώς, δηλαδή από ελληνικά κεφάλαια μέσα από την Ελλάδα, ή από το εξωγενώς, δηλαδή από το εξωτερικό, από Έλληνες ή άλλους επενδυτές, Έλληνες διασποράς ή άλλους επενδυτές. Χρειάζεται λοιπόν ένα επενδυτικό και αναπτυξιακό άλμα για να δημιουργήσει απασχόληση, προκειμένου να βρεθεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης ξανά. Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά και θα πρέπει να γίνουν πολλά και σε πολύ σύντομο χρόνο. Από λίγο, έτσι, πολύ επιγραμματικά πάλι, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, επιγραμματικά με επικεφαλίδες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, πάλι σαν υπόβαθρο για να συνεννοούμαστε. Η ελληνική οικονομία εμφανίζει μια σειρά από προβλήματα. Μια σειρά από προβληματικά στοιχεία, όπως το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και επιχειρήσεις οι οποίες δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Λόγω και αυτής εδώ της αντίληψης που υπάρχει, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια χαμηλή, αυτό που λένε low trust society, είναι μια κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης. Δηλαδή εμπιστευόμαστε την πυρηνική και τη διευρυμένη οικογένεια, αλλά δεν εμπιστευόμαστε το ευρύτερο περιβάλλον, άρα δεν συνεργαζόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν μικρή επιχείρηση γίνεται ακόμη πιο σημαντικό εκ του γεγονότος της έλλειψης συνεργασίας. Το δεύτερο είναι η χαμηλή εξωστρέφεια, περιορισμένες επιδόσεις στην καινοτομία, ο έντονος διεισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή κάποιες πολύ επιτυχημένες, ένας πολύ μικρός αριθμός πολύ επιτυχημένων επιχειρήσεων, όχι απαραίτητα μεγάλων, και ένας τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες παραπέμπουν, ο προβληματικός ρόλος του κράτους προφανώς, η χαμηλή ροπή προς επιχειρηματικότητα, και αναφέρουμε κυρίως την επιχειρηματικότητα αξιοποίησης ευκαιριών και όχι επιχειρηματικότητα ανάγκης, δηλαδή ότι βρίσκεται κανείς άνεργος και όντας άνεργος κάνει μια επιχείρηση για να λύσει το πρόβλημά του. Παράλληλα όμως η χώρα έχει ισχυρά σημεία και αναφέρω, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μια εξαιρετική γεωγραφική θέση από στρατηγική άποψη μιλάω, έχει κράτος δικαίου, δεν πρέπει να τα υποτιμάμε όλα αυτά, είναι μέλος διεθνών οργανισμών, έχει εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες, ποιότητα ζωής, πολύ σημαντικές διαθέσιμες υποδομές, φυσικές υποδομές και άλλα. Το μεγαλύτερο όμως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου του, το οποίο αναγνωρίζεται από τις στατιστικές. Τα στοιχεία που έχουμε από το Global Competitive Report του 2015 και το 2016 τη βάζουν 5η-6η στη διεθνή κατάταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού και μιλάω του επιστημονικού κυρίως δυναμικού. Όλα αυτά θα μπορούσαν εύκολα να κατανοήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις οι οποίες θα θέλουν να αξιοποιήσουν την υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο υπάρχει στη χώρα σε συνδυασμό με όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Έτσι και να κάνω μια σημείωση πιο προσωπική, έτσι από την εμπειρία μου σε αυτή εδώ τη θέση είδα διάφορες επιχειρήσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν, ακριβώς αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι εδώ πέρα υπάρχει επιστημονικό δυναμικό το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο, το λένε και οι ίδιοι, τους έχουμε στη χώρα μας, είναι πολύ εξειδικευμένοι και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, προφανώς γιατί υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα είναι φτηνότερο από ότι είναι στη Γερμανία, το επιστημονικό δυναμικό ή στη Βρετανία κλπ. Το να αγοράσεις ή να νοικιάσεις χώρους γραφείων κλπ. Είναι φτηνότερο κλπ. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα είναι ότι η χώρα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημα πολιτικής. Δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, και αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια ένα πάρα πολύ κρίσιμο δίλημα. Δηλαδή, αν θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό ως προς τις χώρες χαμηλού κόστους ή θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό ως προς τις χώρες οι οποίες παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωματωμένη γνώση κλπ.
Νομίζω ότι πολύ σχηματικά μπορεί να πει κανείς ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μιλάω από τα τέλη δεκαετίας του 80 και μετά, είχαν μια αμφίσιμη στάση ως προς αυτό, δηλαδή πού να δώσουν την έμφαση, πού να στρέψουν την οικονομία. Ήρθαν μετά τα επανειλημμένα μνημόνια, τα οποία έχουν μια πολύ σαφή, έχουν ένα πάρα πολύ σαφές πρόσημο, δηλαδή λέει ότι μειώνουμε το κόστος για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ακριβώς προς τη λάθος κατεύθυνση, με την εξής έννοια. Πρώτον, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις χώρες χαμηλού κόστους. Έχουν το κόστος τους, είναι το κόστος εργασίας, αλλά και άλλα κόστη είναι εξαιρετικά χαμηλά. Αν δούμε, αν συγκρίνουμε κόστη εργασίας, ας πούμε μια χώρα όπως το Μπαγκλαντές με την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι 40 φορές και παραπάνω ακριβότερη και πολύ καλά κάνει. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς την αλυσίδα αξίας και την κατανομή των αμοιβών στα διάφορα σημεία της αλυσίδας αξίας, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι η εργασία, δηλαδή το κατώτερο κομμάτι, αμείβεται πάρα πολύ χαμηλά. Να πω λίγο ένα παράδειγμα. Από ένα αθλητικό παπούτσι το οποίο κάνει 100 ευρώ, από τα 100 ευρώ αυτά εδώ ο Ταϊλανδέζος, ο οποίος απασχολεί εργαζόμενους για την Nike, για την Adidas κλπ. Δίνει στους εργαζόμενους, το κόστος εργασίας είναι της τάξης του μισού ευρώ, 50 λεπτά. 50 λεπτά. Αντίστοιχα, σε ένα iPad, αν υποθέσουμε ότι κάνει 100 μονάδες, το κόστος εργασίας είναι 7 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο, ένα πολύ μεγάλο μέρος από το υπόλοιπο, είναι για την επιχείρηση, για το brand name της επιχείρησης κλπ. Άρα, προφανώς, αν πει κανείς μπροστά στο δίλημα προς τα πού πάω, προφανώς θέλει να πάει προς την κατεύθυνση του να έχει επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν στη βάση της γνώσης, της τεχνογνωσίας κλπ. Του υψηλά αμοιβόμενου ανθρώπινου δυναμικού. Και άρα πρέπει, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι συνολικά το όραμά μας είναι, και αυτό προκύπτει και μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, και αυτό θα το δείτε και στο Growth Strategy, στο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο ολοκληρώνεται. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μετακινηθούμε στην αλυσίδα της αξίας, να παράγουμε πιο σύνθετα προϊόντα και όχι να βγούμε στον διεθνή ανταγωνισμό με χαμηλό κόστος εργασίας ή με χαμηλούς συντελεστές, φορολογικούς συντελεστές. Όχι ότι δεν έχουν σημασία και τα δύο, αλλά δεν είναι αυτά τα ισχυρά μας χαρτιά και δεν πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Να πω λίγο τώρα για τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο αναπτυξιακός νόμος, παρόλο και αναμφίβολα είναι ένα νομοθέτημα κεντρικής σημασίας, θα πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να ανατρέψει από μόνος του την εφησιακή δυναμική, δεν μπορεί να αλλάξει, να αναδιατάξει από μόνος του την παραγωγική δομή της χώρας. Όμως μπορεί να σηματοδοτήσει επιθυμητές εξελίξεις και να δώσει μια σημαντική όθηση προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να πάει η ελληνική οικονομία. Να δώσει δηλαδή ένα σαφές στίγμα προς τα που θέλουμε να πάει η ελληνική οικονομία και το οποίο λίγο πολύ σας το περιέγραψα. Στόχος είναι λοιπόν να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση και να είναι ένα βιώσιμο μοντέλο το οποίο να μας κάνει διεθνώς ανταγωνιστικό και κυρίως να είναι ένα κοινωνικά δίκαιο μοντέλο. Αυτό λοιπόν το οποίο στοχεύει είναι στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για την έξοδο από την κρίση, δίνοντας έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στη τεχνολογική αναδιάρθρωση της χώρας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και στην παραγωγή και αξιοποιώντας την αξιόλογη θέση της χώρας στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ύπαρξη αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού. Για να σηματοδοτήσουν αυτή τη στροφή, πέραν όλων των άλλων, ενισχύουμε ιδιαίτερα δύο κλάδους που σηματοδοτούν, νομίζω, αυτή εδώ τη στροφή. Ο ένας είναι ο κλάδος τεχνολογίας πληροφορικής, ο οποίος είναι ένας οριζόντιος κλάδος, και ο δεύτερος είναι ο κλάδος αγροτοδιατροφής, που είναι ουσιαστικά από το χωράφι μέχρι τον τουρισμό, και είναι ένας κλάδος στον οποίο θα έχετε ακούσει υπάρχουν πάρα πολλές πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις οι οποίες δρούν εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση του παραπάνω οράματος θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις τουλάχιστον σε τρεις κεντρικές και αλληλεξαρτώμενες διαστάσεις στην οικονομία, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος με τρόπο βιώσιμο,
το ανθρώπινο δυναμικό με μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης των νέων και μείωση πιθανών ή και κάποιου είδους επιστροφή των Ελλήνων επιστημών οι οποίοι φύγανε και βέβαια μείωση των χωρικών ανισοτήτων. Βασικό σημείο κίνησης του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτελεί η διαπίστωση πως το προηγούμενο μοντέλο οργάνωσης ελληνικής οικονομίας ήταν μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν στην κρίση του συστήματος. Αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, οι τρεις κεντρικοί πυλώνες του νέου αναπτυξιακού νόμου και συνάμα του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι: πρώτον, η σταδιακή μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είπα, και χαμηλής έντασης γνώσης προς μια νέα κατεύθυνση, η οποία χωρίς να αγνοεί τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα επενδύσει στην ανακάλυψη νέων πηγών αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην δόμηση νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής κατεύθυνσης είναι η προσπάθεια επανεκβιομηχάνησης της χώρας, σας είπα είναι στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών, η διευκόλυνση εισόδου νέων φορέων επιχειρηματικότητας κλπ. Το δεύτερο είναι η ενδυνάμωση εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και το τρίτο η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού σε αντιδιαστολή με τη μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που οδήγησε στη θεμελίωση της μεγέθυνσης της χώρας στην εισαγόμενη, στη στήριξη της μεγέθυνσης της χώρας στην εισαγόμενη καταναλωτική ζήτηση. Κλείνω αναφέροντας επιγραμματικά τις καινοτομίες του νέου νόμου, που νομίζω ότι είναι πολλές. Λέω κάποιες από αυτές. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι ένας γενικός νόμος ο οποίος απευθύνεται αδιαφοροποιείται σε όλους, αλλά απαντά σε συγκεκριμένα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα των μικρών επιχειρήσεων το οποίο είπαμε πριν, απαντά λέγοντας ότι ενισχύω επιχειρήσεις οι οποίες θα συγχωνευτούν, όχι θα εξαγοραστούν, δεν ενισχύουμε την εξαγορά. Ενισχύουμε επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα συνεργαστούν μέσα από τα κλάστερς ή μέσα από τα τοπικά χωρικά παραγωγικά συστήματα. Εντοπίζουμε λοιπόν προβλήματα και λύνουμε συγκεκριμένα προβλήματα με αυτά τα οποία κάνουμε, με τα μέτρα τα οποία κάνουμε. Το δεύτερο είναι, πάλι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν υπάρχει ένα καθεστώς ενίσχυσης, αλλά υπάρχουν 8 διαφορετικά καθεστώτα τα οποία απευθύνονται στα διαφορετικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση φοροαπαλλαγές. Δηλαδή θα φτάσει τώρα το 45% των συνολικών ενισχύσεων. Στην Ευρώπη είναι 54%. Μέχρι τώρα στη χώρα μας ήταν μόλις 5%. Φοροαπαλλαγές έχουν το πλεονέκτημα ότι ενισχύεις με βάση την απόδοση. Δηλαδή την καλή επίδοση την οποία έχει επιχείρηση και έρχεσαι μετά και την ενισχύεις για την καλύτερη επίδοση. Ως τώρα αυτό το οποίο κάναμε είναι ενισχύαμε με βάση τα τιμολόγια τα οποία έφερναν τα επενδυτικά σχέδια, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει αυτό ότι θα κάνουν και κάτι το οποίο είναι καλό. Το τρίτο σημείο για να ενισχύσουμε να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις να πάνε προς φοροαπαλλαγές, αναγνωρίζοντας ότι τα χρήματα από τις φοροαπαλλαγές τα παίρνεις σε ένα βάθος χρόνου, ενώ τα χρήματα από την επιχορήγηση τα παίρνεις αμέσως. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι όταν παίρνεις φοροαπαλλαγή παίρνεις 100 μονάδες, ενώ αντίστοιχα με την επιχορήγηση παίρνεις 70 μονάδες. Με τις προηγούμενες καθεστώτα, ελέγχοντας, κάνοντας μια ανάλυση για τους τρεις προηγούμενους νόμους, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν ελάχιστες επιχειρήσεις οι οποίες πήρανε πάρα πολλά χρήματα. Υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες πήρανε πολύ παραπάνω από 200 εκατομμύρια κάθε μία. Σε αυτούς τους τρεις επενδυτικούς νόμους, δηλαδή σε ένα βάθος 15 ετίας. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε, και αναφέρω σε αυτό εδώ το βάθος χρόνου, 6 επιχειρήσεις πήρανε 1 δις, 8,1% των συνολικών ενισχύσεων, 95 επιχειρήσεις πήρανε 3 δις, 25,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Για να το σταματήσουμε αυτό, βάζουμε πλαφόν στο τι μπορεί να πάρει κανείς ως ενίσχυση. Και νομίζω ότι αυτό. Επίσης ενισχύουμε, έχουμε ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης, είτε με βάση την επίδοση, πρέπει να τελειώνει. Ωραία, τελειώνει. Είτε με βάση την επίδοση, εξωστρέφεια, καινοτομία κλπ. Είτε με βάση την περιοχή. Ξαναβάζουμε στην ατζέντα το θέμα, οι μεγαλύτεροι από εσάς ίσως θυμάστε,
αυτά που λέγονται στη δεκαετία του 80 ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία την ξεχάσαμε, και οι περιοχές υποφέρουν. Και υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Μην βλέπετε τις διαφορές του ΑΕΠ, να δούμε άλλα σοβαρότερους δείκτες. Αναφέρω πολύ ενδεικτικά σοβαρούς δείκτες, αυτά που μετράνε τα human capabilities κλπ. Οι καινούργιες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη. Ας πούμε το δείκτη μαθησιακής ικανότητας, δηλαδή πόσα χρόνια έχει πάει κανείς στο σχολείο. Και αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι στις καλές περιοχές, εδώ πέρα στην Αθήνα, αυτό μπορεί να είναι παραπάνω από 13 χρόνια, σαν μέσος όρος, σε ένα Δήμο σαν την Εκάλη, την Κηφισιά κλπ. Την ίδια χρονική στιγμή, σε κάποιες περιοχές στην Ξάνθη, αυτό είναι 4,2-4,3 χρόνια. Δηλαδή πάρα πολύ παρακάτω από την υποχρεωτική φίτηση. Αυτές είναι οι ανισότητες, εδώ αποκαλούν, αυτές είναι οι πραγματικές ανισότητες και μην κοιτάτε το ΑΕΠ και μόνο. Ωραία, να μην σας αποσχολήσω άλλο, να κλείσω μόνο με ένα... Θα φανεί λίγο παραπονιάρικο, αλλά θα το πω. Να πω λίγο το εξής. Ένας αναπτυξιακός νόμος, ανεξάρτητα από τι είναι ο συγκεκριμένος νόμος, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα για τη χώρα. Με την έννοια ότι δημιουργεί, έχουμε τα στοιχεία, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης άμεσα, τουλάχιστον 10% άμεσα, και δημιουργεί και επενδύσεις, σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, το οποίο είναι άμεσα 10% και έμεσα 15-20%. Με τους δύο αναπτυξιακούς, νόμους που έχουμε τώρα, τον καινούριο και τους δύο παλιούς που πληρώνουμε τώρα, αυτή εδώ η κυβέρνηση θα πληρώσει και τους δύο παλαιότερους, αυτό το οποίο θα προκύψει, εκτιμούμε, είναι 32.000, 16 και 16.000 άμεση απασχόληση από τους δύο νόμους και περίπου 250.000 έμεση απασχόληση σε ένα βάθος χρόνου. Λέω λοιπόν, ο αναπτυξιακός νόμος γενικά, όχι ο συγκεκριμένος, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό νομοθέτημα. Αυτό λοιπόν περίμενε κανείς ότι θα έχει μια αντίστοιχη υποδοχή στην ελληνική κοινωνία τώρα στο τελευταίο διάστημα που έγινε η συζήτησή του. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ένα, το λέω λίγο παραπονιάρικα και προσωπικά, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος που να έβγαινε και να έλεγε όποιος διαφωνεί με το συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο, διαφωνώ σε αυτό και πρέπει για να βελτιωθεί, για να σωθεί η χώρα, γιατί νομίζω ότι όλοι καθόμαστε στην ίδια χώρα, δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας είναι από αλλού. Σε αυτή τη χώρα είμαστε όλοι. Πρέπει να γίνουν αυτά προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση κλπ. Δυστυχώς δεν υπήρξε τέτοιο διάλογος. Αυτό τελείωσε, είναι παρελθόν. Έχουμε τώρα μπροστά το σοβαρότερο βήμα, την εφαρμογή του. Ας ελπίσουμε ότι εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ και συγγνώμη έτσι που έκλεισα λίγο παραπονιάρικα, αλλά...